Η Καλαμάτα είναι από τις ελάχιστες πόλεις που έχουν παραλία στην οποία μπορούν να κολυμπήσουν και προσφέρει τους λιόμενους, καταρχήν. Κατά δεύτερον, είναι ένα μεγάλο παραλιακό μέτωπο που προσφέρεται για περίπατο, για ποδήλατο και για αναψυχή, τέλος πάντων, ειδικά το καλοκαίρι, αλλά νομίζω και όλο το χρόνο. Αυτό που εγώ προσωπικά βλέπω όταν πηγαίνω στην παραλία είναι τις άπειρες δυνατότητες που υπάρχουν εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που εφόσον αυτά δεν καταγραφούν, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σωστό και εύλογο συμπέρασμα ώστε να γίνει κάτι σωστό για την πόλη. Αυτό που θεωρούμε εμείς σωστό είναι να συγκεντρωθούν όλοι οι προβληματισμοί όλων των φορέων και πάνω σε αυτή τη βάση να φτιαχτούν κάποιες, ας πούμε, να συνταχθεί κάποιο κείμενο με προδιαγραφές, το οποίο θα μπορούσε να πάρει δημοσιότητα και πάνω σε αυτό να γίνει ίσως ένα διαγωνισμός, να καλεστούν ο Σύλλογος Αρχιτεκτονικής ή να γίνει ένας διεθνής διαγωνισμός και πάνω σε αυτό να γίνει σχεδιασμός και να δούμε σοβαρά το θέμα της παραλίας. Ουσιαστικά, εμείς δεν κάναμε μια πρόταση θεωρώντας ότι θα επιλύσουμε το θέμα της πόλης, γιατί δεν έχουμε όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να το κάνουμε αυτό. Και βέβαια δεν είμαστε και οι αρμόδιοι. Δηλαδή, είμαστε ένα αρχιτεκτονικό γραφείο που απλά ζούμε εδώ, αγαπάμε αυτή την πόλη και θέλαμε να κάνουμε μια πρόταση. Εμείς προτείναμε να πεζοδρομηθεί το τμήμα μεταξύ της Ηρών και της Καρακούς, είναι το σημείο που βγαίνει η Κρήτη στην παραλιακή. Θεωρώ ότι μέχρι την Ηρών ήδη υπάρχει μια κυκλοφοριακή συμφόρηση, δηλαδή καταλήγει εκεί η Ακρίτα και η Φαρών. Εννοείται πρέπει να αντιμετωπιστεί. Από την Ηρών και μετά και έως την Καρακούση, ήδη το κομμάτι αυτό είναι πιο αραιοκατοικημένο. Η παραλία είναι πιο στενή, ο ποδηλατόδρομος δεν υφίσταται και δεν μπορεί να υφίσταται γιατί δεν χωράει και χρειάζεται μια ανάσα. Επίσης, εκείνο το κομμάτι είναι αυτό που είναι το πιο αξιοποιήσιμο για τους λοιόμενους. Με αυτόν τον τρόπο και το πεζοδρόμιο διευρύνεται πάρα πολύ και ο χώρος των καταστημάτων, ο ποδηλατόδρομος αφέστατα, αλλά και η παραλία. Δηλαδή η παραλία δεν έχει πλέον καταστήματα με τραπεζοκαθίσματα και βέβαια είναι μετά επιλογή του σχεδιασμού και του Δήμου σχετικά με τις ξαπλώστρες και πώς ακριβώς θα εκμεταλλευτούν την παραλία. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα παγκοσμίως τα οποία μετά από αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς που έχουν διεξαχθεί, έχουμε δει καταπληκτικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, στη Βαρκελόνη, στην περιοχή της Μπαρθελονέτα, που αυτή τη στιγμή είναι πόλος έλξης και υπάρχει σε όλους τους τουριστικούς οδηγούς για τη Βαρκελόνη, αυτή η περιοχή μέχρι το 1987, αν δεν κάνω λάθος, ήταν υποβαθμισμένη και μετά το 1992, βέβαια στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και μετά από διαγωνισμό, πεζοδρομήθηκε όλη εκείνη η περιοχή, έγινε ανάπλαση, βέβαια περιλαμβάνει και άλλα πράγματα, αλλά το κομμάτι που αφορά στην παραλία, στον πεζόδρομο, δημιουργήθηκε ποδηλατόδρομος, κάποιοι χώροι στάσης και πρασίνου, αυτή τη στιγμή είναι από τις ωραιότερες περιοχές της Βαρκελόνης και έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα παγκοσμίως. Αντίστοιχα παραδείγματα είναι, ας πούμε, ο πεζόδρομος του Hollywood. Μιλάμε για μια αντίστοιχη δομή, δηλαδή πάλι έχουμε παραλία, εκεί μπορούμε να δούμε παραλία με ποδηλατόδρομο, πεζόδρομο, καταστήματα. Στον ελλαδικό χώρο είναι πώς η Θεσσαλονίκη έχει πάρει πνοή μετά τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς που έχουν γίνει και κυρίως αυτόν που έγινε στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου μιλάμε για μια προβλήτα που δεν είχε αξιοποιηθεί. Και μετά από ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, αυτή τη στιγμή έχει γίνει αξιοθέατο. Αξίζει δηλαδή κάποιος να την επισκεφτεί και να περπατήσει σε όλο αυτό το πεζόδρομο και την ανάπλαση που έχει γίνει σε εκείνη την περιοχή.